Άγνωστη παραμένει η ημερομηνία επιστροφής του ταχυπλού σκάφους που χαρακτηρίστηκε ως πλωτό ασθενοφόρο που είχε αποκτήσει Σαμοθράκη πριν από περίπου 2 χρόνια. Το σκάφος ύστερα από πολλές μηχανικές βλάβες κατέληξε σε χώρο επισκευής όπου και βρίσκεται επί σειρά μηνών. Η αναγκαιότητά του για το νησί επιβεβαιώθηκε όταν ένας 60χρονος από τη Σαμοθράκη υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο και χρειάστηκε να διακομιστεί άμεσα στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Αξίζει να σημειωθεί πως έχουν δοθεί οι κατευθυντήριες εντολές ώστε να τεθεί άμεσα σε επιχειρησιακή ετοιμότητα το πλωτό σκάφος. Δεν είναι η δουλειά της Ένωσης ακριβώς όσον αφορά την επιχειρησιακή ετοιμότητα των πλωτών μέσα. Αυτό που γνωρίζω είναι ενήμερο και το Υπουργείο. Έχει δώσει κατευθυντήριες εντολές και το Υπουργείο και το Κεντρικό Λιμεναρχείο, τα αρμόδια γραφεία, προκειμένου να αποκατασταθεί και να τεθεί άμεσα σε επιχειρησιακή ετοιμότητα το πλωτό μας, προκειμένου και εν ώψη του θερινού καλοκαιριού και του τουρισμού και περισσότερου κόσμου κτλ., να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα στελέχη μας σε περιστατικά τα οποία είναι για διακομιδές ασθενών και άλλα κρίσιμα όπως είναι η έρευνα διάσωση και επιχειρησιακή ετοιμότητα στα θαλάσσια σύνορα. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι σίγουρα ότι υπάρχουν πλωτά μέσα και στην Αλεξανδρούπολη και στην Σαμοθράκη μέχρι να τεθεί και αυτό σε επιχειρησιακή ετοιμότητα προκειμένου να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε κατάσταση χρειαστεί.